Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Ανατολή και Νότο αφήνουν πίσω τους τον όλεθρο. Μια ολόκληρη γειτονιά στο Χάρκοβο έχει ισοπεδωθεί. Останніх три дні окупаційні війська сказились, так можна сказати, і наносять дійсно, що з перших днів війни не було випущено, скажімо, та кількість зарядів, яку сейчас за три дні вони вистріляли по нашим населеним пунктам, нашої громади. І вражаючи те, що сьогодні вночі ворог застосував касетні чи фосфорні заряди по цивільній інфраструктурі. Ένα τεράστιο κομβόι ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων στη γέφυρα της Κρυμαίας δείχνει πως το Κρεμλίνο ενισχύει τη δύναμή του στη Χερσόνησο. Ο Βολοντίμις Ζελένσκι επαναλαμβάνει την υπόσχεση πως η Κρυμαία θα ξαναγίνει ουκρανική. Ми повернемо свободу Криму усім нашим людям в Криму, повернемо свободу Кремлі і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Μιλώντας στο ABC, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον κίνδυνο που ελοχεύει από τις εχθροπραξίες γύρω από τον πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. You see, they occupied our nuclear station. Six blocks. The biggest in the Europe. It means six Chernobyls. Οι Ρώσοι συνεχίζουν τις ασκήσεις τους με την Κίνα στη θάλασσα της Ιαπωνίας, με το Τόκιο να παρακολουθεί στενά. Και όλα αυτά ενώ υπέβαλε την παρέτηση του Αμερικανός πρέσβης στη Ρωσία, Τζον Σάλιβαν, ο ίδιος επικαλέστηκε θέμα υγείας συγγενικού του προσώπου. Η παρέτηση όμως έρχεται τη στιγμή που οι σχέσεις Αμερικής-Ρωσίας είναι στο χειρότερο σημείο από το τέλος του ψυχρού πολέμου.